Στους 400 φτάνουν πλέον καθημερινά οι εμβολιασμοί, μόνο στις 4 εμβολιαστικές γραμμές του νοσοκομείου Χανίων, ενώ στο εμβολιαστικό κέντρο της πρώτης και δεύτερης τοπικής μονάδας υγείας τουλάχιστον 300 πολίτες εμβολιάζονται ανά ημέρα. Αν συνυπολογιστούν τα περιφερειακά εμβολιαστικά κέντρα και αυτό του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης στη Σούδα, η αύξηση των τελευταίων ημερών είναι θεαματική. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στις 1 Νοεμβρίου με το εμβόλιο της Johnson είχαν εμβολιαστεί μόλις 8 πολίτες. Χθες εμβολιάστηκαν 96, 12 φορές πάνω. Στις 23 Οκτωβρίου είχαν εμβολιαστεί μόλις 78 με το εμβόλιο της Pfizer. Χθες ήταν 280. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην πρώτη και δεύτερη τοπική μονάδα υγείας που λειτουργεί μέσα στην πόλη. Τελειώνοντας ο μήνας και τώρα μπαίνοντας ο Δεκέμβρης, η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από 120 εμβόλια καθημερινά, 130 που κάναμε, έχουμε φτάσει περίπου τα 300 πια, 280 καθημερινά. Και είναι όλες οι μέρες έτσι φορτωμένες, θα έλεγα. Χαρακτηριστική της αυξητικής τάσης και της ροής των πολιτών στα εμβολιαστικά κέντρα είναι η απόφαση για συνέχιση των εμβολιασμών τουλάχιστον για το μήνα Δεκέμβριο, ακόμη και ημέρες αργιών. Ήδη είχαμε αυτή την τάση. Αυτή η τάση έχει καταγραφεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων νωρίτερα, τον Νοέμβριο. Απλά τώρα βλέπουμε ότι αυξάνουν πάρα πολύ οι πρώτες δόσεις. Μέχρι τώρα υπερτερούσαν οι τρίτες δόσεις, τώρα βλέπουμε ότι αυξάνουν κατά πολύ οι πρώτες δόσεις. Επιπλέον μέσα στο Δεκέμβρη θα δουλέψουμε και όλες τις Κυριακές σε πλήρες πρόγραμμα και θα δουλέψουμε επίσης και τις παραμονές και των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Την ίδια στιγμή, σε δεκάδες ανέρχονται καθημερινά οι νέες μολύνσεις κορονοϊού σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τμήμα Δημοτικού Σχολείου στο Ακροτήρι έκλεισε μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τα μισά του συνόλου των μαθητών της τάξης. Σίγουρα υπάρχει μια κινητικότητα στα σχολεία αυτή τη στιγμή και με την έννοια ότι υπάρχει μια διασπορά. Εμείς εχνηλατούμε συνεχώς και στο Δημαρχείο, σαν κινητές μονάδες, και εδώ επιβεβαιώνουμε self-test στο κέντρο υγείας. Το τελευταίο 24ωρο θετική στον ιό διαγνώστηκαν 11 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά.